γεννημένο στην Κλιτζά το 1895, έζησε την ταραγμένη πολιτική περίοδο της διαφωνίας Κωνσταντίνου Βεντζέλου, τα δραματικά γεγονότα του εθνικού διχασμού και την ταπείνωση της μικρασιατικής καταστροφής. Την προσωπική του μαρτυρία από τη συμμετοχή στο εκστρατευτικό σώμα της Μικράς Ασίας, που υπογράφει ως έφεδρος αξιωματικός πεζικού, καταθέτει το 1984 στο περιοδικό Αμάρτια με τίτλο «Πώς πήγαμε στη Μικρά Ασία», το οποίο κυκλοφορεί και ως ανάτυπο. Το 1931 επέστρεψε στην Κλιτζά από τη Μακεδονία, όπου υπηρέτησε στη Γενική Διεύθυνση Επικισμού και με προτροπή του αδελφού του, όπως επισημαίνει στο ημερολόγιο του, ασχολείται με την έκδοση της εφημερίδας Ανατολή, εφημερίδα που εκδίδεται μέχρι σήμερα από τα εγγόνια του, Μιχάλη και Πόπη Κοζίρη. Η συνεχής αρθρογραφία για την ιστορία του τόπου εδραιώνεται στην πεποίθησή του ότι η γνώση των γεγονότων του παρελθόντος οδηγεί στην κατανόηση του παρόντος και καθορίζει το σχεδιασμό του μέλλοντος, όπως μαρτυρούν και οι τίτλοι των βιβλίων του. Η μεταβίβαση της εφημερίδας το 1952 στο γιο του Ηλία Κοζίρη του δίνει το χρόνο να ασχοληθεί πιο συστηματικά με την καταγραφή της ιστορίας του τόπου του. Εκδίδει το 1969 το βιβλίο «Λασίθι, αγώνες και θυσίες αιώνων». Στο βιβλίο αυτό, αφού προτάσσεται απόσπασμα από το έργο «Κριτσοτοπούλα» του Μιχάλη Διαλυνά, γνωστού και ως Διαλυνομιχάλη, έργο αφιερωμένο στα κατορθώματα και τον ηρωικό θάνατο στη μάχη της Κλιτζάς το 1823 της Ροδάνθης, κόρης του παπά της Κλιτζάς, γίνεται αναφορά στοιχείων που εκτείνονται σε όλες τις ιστορικές περιόδους και που συμβάλλουν κατά το συγγραφέα στην ανασκόπηση των σημαντικών στιγμών της ιστορικής πορείας της Κλιτζάς, του Αγίου Νικολάου, της Ιεράπετρας, της Σιτίας, της Νεαπόλεως και του Οροπεδίου Λασιθίου. Με την αυτοέκδοση «Το Λασίθι στον αγώνα, η συμβολή των κατοίκων του νομού Λασιθίου εις την Επανάσταση του 1821», κερδίζει το 1971 το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό που είχε προκηρύξει η Νομαρχία Λασιθίου για τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την Εθνική Παλιγγενεσία. Στο βιβλίο σκιαγραφεί τη ζωφερή περίοδο των 700 περίπου χρόνων της τουρκικής κυριαρχίας στην Κρήτη και διατρέχει τα γεγονότα που καταδεικνύουν τη συμμετοχή των κατοίκων του Λασιθίου στον αγώνα μέχρι την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Βιωματική είναι και η προσέγγιση του και γι' αυτό συναισθηματικά φορτισμένη στα γεγονότα της κατάληψης της Κρήτης από τους Γερμανούς. Στην 44η επέτειο, το 1985, εκδίδει το βιβλίο «Γιατί κατελήφθη η Κρήτη από τους Γερμανούς» και καταθέτει την προσωπική του άποψη σε αυτό. Ανέκδοτα έμειναν τα βιβλία «Οι κατακτητές της Κρήτης από τους Νωρίς μέχρι τους Χιτλερικούς», «Ο νομός Λασιθίου διαμέσου των αιώνων» και «Από την αρχαία Λατό στο σημερινό Άγιο Νικόλαο». Και περνάω.